Βέβαια είναι προφανές ότι απαιτείται, και αυτό με διαβεβαίωσε ο κύριος Υπουργός και τον ευχαριστώ, ότι θα υπάρχει μία ενημέρωση και ένας απολογισμός από όλους τους υπευθύνους σε όλες τις κέρυες και κρίσιμες θέσεις, προκειμένου μία νέα πολιτική ηγεσία να ξέρει πραγματικά πού βρίσκεται και τι περιμένει. Τέλος, θα ήθελα να πω ότι το μέτρο από το οποίο κρινόμαστε είναι αν θα μπορέσει να υπάρχει μια δεύτερη βάρδια σε έναν αξονικό, σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, έτσι ώστε να μην ταλαιπωρούνται οι πολίτες. Αν θα μπορέσουν να υπάρχουν κατά κάτι παραπάνω γάζες ή αναλώσιμα, προκειμένου να κάνουν καλύτερα οι νοσηλεύτερες και οι γιατροί τη δουλειά τους. Αν θα μπορέσει να υπάρχει η δυνατότητα να παρέχεται πιο σύντομα η υπηρεσία της υγείας στη χώρα μας και να μην ταλαιπωρείται ο μέσος πολίτης. Από αυτά, τα μικρά, τα καθημερινά, τα οποία έχουν να κάνουν με τους Έλληνες, έχουν να κάνουν με τους πολίτες μας, έχουν να κάνουν με αυτούς οι οποίοι έρχονται στο σύστημα υγείας μας και προσβλέπουν σε θεραπεία, σε ίση, από αυτά τα καθημερινά και μικρά θα ξεκινήσουν οι μάχες μας, οι μικρές, οι μεσαίες και οι μεγάλες. Δεν θα πω στον πειρασμό να μιλήσω για πιο εξειδικευμένα πράγματα, όπως παράδειγμα για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, γιατί ήμουνα νιός και γέρασα σχεδόν, μπαίνοντας και βγαίνοντας σε συστήματα υγείας, και άκουα και ακούω μεγαλοεπίβολα σχέδια, προτάσεις, πράγματα κλπ. Για το τι σημαίνει πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στη χώρα, πώς μπορεί να υπάρχει οικογενειακός γιατρός, πώς μπορεί να αποσυμφορήσουμε τα νοσοκομεία, πώς μπορούμε πραγματικά τα έκτακτα περιστατικά να τα διοχετεύουμε στα νοσοκομεία και τα άλλα αλλού και ούτω καθεξής. Θα πω αυτό το οποίο τουίταρα χτες και το οποίο πιστεύω και πως υπογράφω και οι δύο μας φυσικά με όλη μας την καρδιά, ότι για μία ακόμη φορά κρινόμαστε από την ανθρωπιά. Κρινόμαστε τον τρόπο τον οποίο αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους που είναι σε ανάγκη. Σας ευχαριστώ πολύ.